Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ πάρετε τις θέσεις σας. Κύριοι πρέσβεις, κύριοι αρχηγοί, καλωσορίζω επίσης τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Σερβίας και τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και ευχαριστούμε βέβαια όλους εσάς για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Λέγομαι Γιάννος Γραμματίδης και είμαι ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Σημεών Τσομόκος ΑΕ που είχε την κατανόηση αλλά και τον ενθουσιασμό να συνενώσουμε δύο μεγάλες διοργανώσεις για τον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας, την ExpoSec και την Defense World. Με τέτοιον τρόπο που να αποτελέσει ένα μεγάλο γεγονός, ένα από εκείνα που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν για το μέλλον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και η εκπροσώπηση όλων των τάξεων που εμπλέκονται στην άμυνα και την ασφάλεια σήμερα, αλλά και κυρίως οι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται μαζί μας, είναι ένα δείγμα της εμπιστοσύνης στο ξεκίνημα αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, τον κύριο Τσινισιτζέλη, τον καθηγητή κύριο Τσινισιτζέλη, και για την παρουσία του, αλλά και για τη συνδρομή την οποία παρέχουν στην διοργάνωση αυτή. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό μας, την εταιρεία Onex, και ιδιαίτερα τον επικεφαλής της, τον κύριο Πάνο Ξενόκοστα, για την αμέριστη συμπαράσταση, τους υποστηρικτές μας, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, την Eltron, την Intracom Defense, την Lockheed Martin και την Theon Sensors. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αναμένοντας τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι καθοδόν, θα ήθελα να πω ότι το συνέδριο αυτό λαμβάνει χώρα σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γεωπολιτικά τουλάχιστον, για την περιοχή, αλλά παράλληλα είναι και πάρα πολύ κρίσιμη και αυτό είναι το σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία, με την έννοια ότι η κρίση οικονομική βρίσκει τη χώρα μας σε μια κατάσταση πραγματικής άμυνας, δεν ήμασταν εκείνοι που ήμασταν κάποτε, με πάρα πολύ σημαντική παρουσία και ρόλο στην περιοχή, αλλά είμαστε ακριβώς εδώ, αποφασισμένοι να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος, ανακτώντας και πάλι την διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Και είναι ένας από τους σκοπούς αυτού του συνεδρίου να μπορέσει να καταδείξει ότι η συμβολή των βιομηχανιών στην άμυνα και στην ασφάλεια εδώ στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πράγματι μια αξιόπιστη εκκίνηση, γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι ο κλάδος αυτός μπορεί να ενισχύσει με κατάλληλη στρατηγική την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και βέβαια το ξεπέρασμα από τη χώρα μας της κρίσης. Η θεματολογία είναι πλούσια. Οι ομιλητές πράγματι εντυπωσιακοί. Και ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους. Με αυτές τις σκέψεις και ευχόμενος επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, θα ήθελα να καλέσω τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Τσινισιτζέλη, πρόεδρο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, να κάνει τον δικό του χαιρετισμό και πάλι με τις θερμές μας ευχαριστίες. Κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, έχω την τιμή και την χαρά να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στην ετήσια συνάντησή μας στα πλαίσια της ExpoSec. Πρόκειται για την επί σειρά ετών κορυφαία συνάντηση στην Ελλάδα για τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας και γι' αυτό το λόγο και για όλους τους γνωστούς λόγους επιθυμώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαίτερως τον κύριο Σημεών Τσομόκο και τους συνεργάτες του για τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία μας. Κυρίες και κύριοι, οι συνθήκες οι οποίες βιώνουμε είναι κρίσιμες. Δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, είναι κάτι απολύτως γνωστό. Το βιώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Υπάρχουν όμως ορισμένες πλευρές της σημερινής κρίσης,
τις οποίες η Κύπρος είναι το τελευταίο θλιβερό κομμάτι σε αυτήν την μακρά αλυσίδα, η οποία φοβούμαι ότι θα γίνει μακρύτερη, η οποία αντανακλά πολύ περισσότερο στις δικές μας υποθέσεις. Και αναφέρομαι στην απόρριψη του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο για πρώτη φορά, μάλλον για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, μεταφέρει την αντιπαλότητα περί την οικονομική πολιτική μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για μας όμως έχει μια πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι καθυστερεί σημαντικά μια σειρά από πρωτοβουλίες της Ένωσης, οι οποίες μας είναι εξαιρετικά απαραίτητες. Και αναφέρομαι στο πρόγραμμα Horizon 2020. Το 7ο πρόγραμμα, το προηγούμενο, το οποίο έφτασε και στο τέλος του, σε αυτό το πρόγραμμα η ελληνική συμμετοχή, η ελληνική επίδοση ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική. Ήταν δε πολύ περισσότερο ικανοποιητική στον χώρο της ασφάλειας. Ορισμένα όμως ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη, απαιτείται με απόλυτη προτεραιότητα να θεσπίσουμε μια πλατφόρμα συνεννόησης, διαλόγου, συνεργασίας στα ζητήματα τα οποία αφορούν όλους τους εμπλεκομένους, όποιοι και να είναι αυτοί, στο 8ο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Horizon 2020. Η Ευρωπαϊκή Αγορά για την Ασφάλεια έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί, όπως ξέρετε, να είναι πολύ διασπασμένη. Παρουσιάζει μια σειρά από εμπόδια που χαρακτηρίζουν την εμπορική και τη στρατιωτική αγορά. Από τη μία, οι απειλές ασφαλείας αναπτύσσονται ραγδαία και απαιτούν άμεσες νέες λύσεις, ενώ από την άλλη, ο ορισμός των κοινών επιχειρησιακών προϋποθέσεων, των κοινών προτύπων και των προτινωμένων λύσεων είναι δύσκολο να επιτευχθεί είτε σε εθνικό, αλλά πολύ περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η χρήση των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Τα κράτη-μέλη και κυρίως οι δημόσιες διοικήσεις στην πραγματικότητα είναι εκείνες που κινητοποιούν την αγορά για την ασφάλεια και εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών προσεγγίσεων στην έρευνα και στην αγορά. Πολύ περισσότερο από άλλες φορές, οι στοχεύσεις της εξαιρετικά ευαίσθητης αγοράς ασφαλείας πρέπει να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η έρευνα και η καινοτομία μπορεί να αποτελέσουν τον καταλύτη, ανταποκρινόμενος όχι μόνο στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και της πιο δυναμικής και ανταγωνιστικής διεθνούς, όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής για την ασφάλεια. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις σας καλωσορίζω μια ακόμα φορά και εύχομαι να έχουμε ένα γόνιμο και ενδιαφέρον συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς, τον κύριο Γκρίζη, το ΚΕΜΕΑ και όλους όσους έτσι πραγματικά μας στήριξαν και μας βοήθησαν σε αυτή τη νέα διοργάνωση μαζί με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Πραγματικά θέλω να πω αυτό που είπε ο κύριος Γραμματίδης, ότι ελπίζουμε ότι αυτή η εκδήλωση μπορεί να πραγματικά να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να γίνει μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις στο χώρο, στην περιοχή μας. Περιμένουμε και τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, αλλά προηγουμένως θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας, έχοντας καλεσμένο τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Σερβίας, τον κύριο Μπόζοβιτς, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του. Δεν χρειάζεται να σας πω σε εσάς τις φιλικές σχέσεις τις οποίες διατηρεί η Ελλάδα και σε διπλωματικό και σε πολιτικό επίπεδο με την φίλη χώρα Σερβία. Αυτό που μπορώ να σας πω λίγο περισσότερο, μια και ασχολούμαι αρκετά χρόνια και έχω την τιμή να προεδρεύω αυτή την περίοδο στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδα-Σερβίας, να σας πω ότι και οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδα-Σερβίας διατηρούνται σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι ίσως η δεύτερη ή τρίτη χώρα στη Σερβία, με ένα μεγάλο επενδυμένο κεφάλαιο περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και με ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, οι οποίες είναι παρούσες. Ελπίζουμε ότι αυτή η φιλική σχέση θα συνεχιστεί για τα προσεχή χρόνια. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που
προσκαλούμε και αποδέχονται την πρόσκλησή μας υψηλότατοι αξιωματούχοι από τη Σερβία. Ευχαριστώ και τον πρέσβη, τον κύριο Ζουπανιέβατς, ο οποίος μας βοηθάει εξαιρετικά, και τον κύριο Λαζάρεβιτς, τον επιτετραμένο της πρεσβείας, οι οποίοι είναι παρόντες εδώ. Με αυτή τη σύντομη, έτσι, με αυτά τα σύντομα λόγια, θέλω να παρακαλέσω να υποδεχθούμε στο βήμα τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Σερβίας, τον κύριο Μπόζοβιτς, ο οποίος αυτούς τους τελευταίους μήνες έχει τον έλεγχο της ασφάλειας της Σερβίας. Η Σερβία δίνει ένα απόλυτα ρόλο προτεραιότητας, αν θέλετε, στα θέματα ασφάλειας. Γι' αυτό ακριβώς και το λόγο υπουργός στη Σερβία είναι ο νυν πρωθυπουργός, ο κ. Ιβίτς Αντάτσης. Σας παρακαλώ πολύ να αποδεχθούμε τον κύριο Μπόζοβιτς στο βήμα. Παρακαλώ. Dear Mr. Tsokomos and Grammatidis, estimate colleagues, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, it's my great honor to have the opportunity to greet you on the behalf of the Government of Republic Serbia and Ministry of the Interior of Republic Serbia, and in my personal name, like a State Secretary in Ministry of Interior, avail myself of this opportunity to express sincerely gratitude to the host for organized such conference in order to have more successful cooperation in the area of defense and protection. Allow me in the beginning to emphasize that integration process and complexity and dynamic of international relations, as well as a stability increase in the world of the basic determinant of security environment, including parameters of the process of finding appropriate model of safety and defense organization of modern societies. Development of information and communication technologies has led to globalization of almost all aspects of international relations. Intensifying of political, economic, and other forms of cooperation, as well as integration process in the safety area, represent significant assumption regarding the improvement of peace and stability of international community. Terrorism, organized crime, corruption, trafficking of weapons and mass destruction, illegal migration and cybercrime is one of the newest and the most dangerous forms of crime, but also over-exploitation of energy resources and their more visible, difficult, repressed causes of safety risk and threat in the states, in region, and the whole world. In the light of the above mentioned, in the course of the visit to the United States at the beginning of February 2013, Prime Minister and Minister of Interior of Serbia, Mr. Ivica Dačić, and myself met the FBI Director Robert Miller and Michelle Lenhardt, the head of Drug Enforcement Administration, DIA, in United States, and we are talking about joint cooperation. It was noted that terrorism in the first place and cybercrime in the second place is a new form of safety risk and challenges pose of threat to not only American national interest, for only our national interest and our national security and global security. Having in the mind the volume of the significance of these issues, we had opportunity to discuss the improvement of cooperation throughout joint activities and actions. Mr. Miller expressed his gratitude to the Serbian police
and safety services for assistance that they have provided all these years, specifically in the area fight against terrorism. In reference to this topic, I would like to use this opportunity and emphasize that the Republic of Serbia is signatory party to international legal instruments concerning suppression and prevention of terrorism and 16 international conventions and protocols in this area. In accordance with the Republic of Serbia made criminal justice system in order to prosecute the perpetrators or extradite them to another country for the trial. Additionally, we have established effective mechanism for protection of human rights in this area. And the words of the Republic of Serbia to provide necessary legal conditions for more successful fight against terrorism that definitely represent form or organized crime result in the pacing in the law in organization and jurisdiction of government authorities in supprehensive of organized crime, corruption, and another several crime offenses. Regulation, education, organized jurisdiction, and competence of special organized units of public authorities in identifying and prosecuting the perpetrators. Mentioned the law are extremely important for so-called concerning to terrorism activities through to various legal entities financing these acts and transfer of means dedicated to the conducting of terrorism or divided from conducting of this act. Aiming in a direct fight against terrorism as well as countering other forms of crime, the Republic of Serbia has adopted the following national strategies. National strategy against money laundering and terrorism financing. Strategy for the prevention and supervision in human trafficking. National security strategy. National strategy for the fight against organized crime. Strategy for the fight against drugs. And finally, but in the first place, as a high priority of the new government of Republic Serbia, national strategy for the fight against corruption. I just finished meeting, very successful meeting here in Athens with your director of the Greek police. We exchanged some knowledge, some information, some experience about fighting against corruption. As you know, this is not only fighting against one type of criminal. This is fighting for new values of your society and of our society. It is time to stop corruption activities for all kind, all aspects of the corruption. We must create new common values to respect law, to respect interest of our people. Our country has been strongly supporting and implementing all decisions taken so far by the international organizations, undertaking the measures pertaining the fight against terrorism, and it is ready in cooperate with other members of international community to fully engage in all forms on countering international terrorism. In the framework of communities which our country as a member of the UN has been undertaking in the context of implementing international documents which touch upon the phenomenon of global terrorism, the Ministry of the Interior of the Republic of Serbia in accordance with the competencies
had been and still undertaking an array of measures and activities aiming at detaining all forms of terrorism and preventing the use of the territory of our country for the preparation and execution of terrorist activities. Taking into the consideration the fact that this form of crime respects one of the topics of the above-mentioned conference, I would like to underline that the nature of criminal activities which are characteristic to this new form of cybercrime were, and I will exclusively, cross-border and transnational. I want to share some experience because last month I was in Barcelona and I was participate in mobile security forum organized by the largest mobile companies in the whole world. I was from government side and I said it's very honor and very positive that international, the largest mobile company talking and thinking about security, not only about profit, because we are in whole world using mobile telephone, but mobile telephone, not only mobile telephone. This is our wallet, this is our money, this is our database, this is very personal information about us. And this is very important that we are thinking and talking about largest threats about cybercrime. So the minister is coming, and I won't say maybe everybody to respect the minister. As we are talking about threats and very dangerous situation about cybercrime, I want to suggest this very high level participants of this conference, during this conference, thinking and maybe in the discussion time, we are talking about cybercrime. This is very important that we are thinking and we are preparing for the very, very dangerous threats for all our security area, all our national and global interest. In addition to this, I would like to note that in March in this year, I attend in the third regional meeting dedicated to strategic management in the area of international peacekeeping police mission. It was in Kiev in Ukraine last month, and I was there with Ukrainian colleague, Minister of Interior, and represent of UN people from New York and discuss about peacekeeping police mission. I was criticized peacekeeping police mission in Kosovo, in Metohija, as you know, we are very worried about successful mandate of this mission. From 1999 until today, we have had many crime activities, many murders, very serious crime activities without any suspect, without any results. This is we must criticize. Maybe this is not good for people
who represent UN and international police peacekeeping mission, but it is true. As you know, last day, yesterday, and last night in Brussels, our high-level delegation, leading by our Prime Minister and Vice Prime Minister, Mr. Vucic, and another member of delegation, negotiates between Belgrade and Pristina institutions about normalize and harmonize relations between Pristina and Belgrade. New government of Serbia is ready to negotiate, it's ready to find the best way for our relations, but also we must protect our national, and I am sure that we agree, common values. Common values is protect human rights for everybody. It doesn't exist Serbian, Greek, Albanian on other human rights. Human rights is a basic instrument of UN and EU standards, and it is necessary provide for everybody. I am thinking about that because this conference is very actual themes about defense, about security, about economical situation. As I told you earlier, I just finished the very successful meeting with director of the Greek police, and we support all activities from the Greek police fighting against corruption and organized crime. We are talking about bilateral relations who must be much closer, much easier than in previous time, because this is our common interest to create common values, to create society where corruption is not acceptable, where corruption must be on the zero tolerance. This is for our future, this is for our children's, and also, as you know, this is high priority of the new government of Republic Serbia, because maybe it is not good world when you say terrorism. Everybody was respect, everybody have attention. When you say corruption, maybe somebody says, okay, it's not a big problem, but trust me, it's a big problem. It's the biggest problem in our country, and we are dealing very actively, our criminal police and prosecutor working 24 hours per day. This is not only, I must repeat, this is not only fighting against corruption like one type of organized crime. This is fighting for new values, for new standards in our country. And we must rebuild our institutions and prepare for this fight. This is interest for our nationals, for our people, for our kids, for our future. And also, I am here to prove, to represent ready of Serbian side to regional cooperation. Regional cooperation, all aspects of cooperation, it is very necessary for us. And in additional, its activities involvement in the initiatives of regional and international organization in the field of disaster risk, reduce and emergency management, Serbia maintains developing bilateral cooperation with neighbors, countries, including Greece and beyond, and has signed in a number of cooperation agreements in the field in emergency management. Speaking of the challenges of Republic of Serbia,
has been facing over the last few years, allow me to point to the efforts we have been making for the fight against illegal migration. Effective border control and police cooperation are vital and crucial to regulating migration flows, combating illegal migration or organized crime. It should be noted that one of the main characteristics of global migration flows over recent years and established global migration route of population from African and Asian countries towards to Europe, the final destination being Western Europe. The said migration flow has not bypassed the Republic of Serbia due to its geographic position in relation of the established route. The abuse of the right to asylum is a modality still most broadly used the attempts of illegal transit through the territory of the Republic of Serbia. Furthermore, we face an obvious problem with establishing the true identity and nationality of the migrants or the originals from African and Asian countries. The procedure relate to the apprehended illegal migrants and their late temporary exclusion from illegal transit flow is beyond by failure of some of the neighbor countries to respect the signed readmission agreements. We are prepared readmission agreements between Serbia and Greece and will be signed next month, I hope so. The years 2011 and 2012 have been characteristic in the sense of illegal transit modalities, namely the migrants have been currently transported in the truck, in the freight trains transition through the territory of Republic Serbia towards to European Union countries. The migrants seek terribly to illegally cross the state border and reach the intended destination. Many such cases are detention and prevented both at the entry and the exit points of the Republic of Serbia. The established transit direction through the territory of the Republic of Serbia had been mostly oriented towards the Hungary, but individual and joint measures taken up by the competent authorities of Serbian and Hungary have brought about positive results, so that is in course of 2011, the said direction has challenged and oriented towards Croatia, Romania and Bosnia and Herzegovina. In the course of 2011 and 2012, the competent authorities of the Republic of Serbia have taken of many activities and measures aiming at preventing illegal migration and smuggling of the person individually of the cooperation with other states. Several actions have been organized under the state and international levels with a view supervising illegal migration. And finally, I avail myself of this opportunity to thank you once again to host for this extremely well-organized conference, as well as for being offering this opportunity to address you, addressing to see this forum growing even more important and common platform for the development of multilateral dialogue in the security area with Serbia fully contribute and ready for that. Thank you so much. Mr. State Secretary, thank you very much for traveling from Belgrade to join us. During your speech, I think we sensed the decisiveness of the Serbian government to protect national and public security, to combat corruption. We salute the cooperation that you have established with the Greek police, and I hope this is expanded. And I would like to wish you the best in June that Serbia gets a date for its accession to the European Union. We wish you all the best. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να
Καλωσορίζω στο βήμα αυτό τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, έχει αφήσει την σφραγίδα του αυτή τα 25 τελευταία χρόνια με την πολυσχηδή του δράση στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Βαρβακιώπες, με καλές σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Βενσάν και στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, και υπουργός το 2004 Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ θερμά να τον καλωσορίσουμε στο βήμα. Κύριε Υπουργέ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκ των διοργανωτών, τον καλό φίλο, τον Σίμω τον Τζομόκο, και βεβαίως το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήραν να διοργανώσουν αυτό το συνέδριο, στο οποίο συζητούμε για ένα θέμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρείται αυτονόητο ως αγαθό. Είναι υπέρτατο αγαθό, αλλά θεωρείται ως αυτονόητο και δεδομένο. Το θέμα της εθνικής και της εσωτερικής ασφάλειας. Διότι επιτρέψτε μου να σας πω ότι μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς ευθύνης κυβερνητικής, αλλά αυτά τα δύο θέματα συγκλίνουν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές, να τους ευχηθώ πάντα να μας ευνηδιάζουν θετικά με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που άκουσα και απολογούμε, γιατί δεν άκουσα όλη την ομιλία του, αλλά το βασικότερο μέρος το άκουσα, του συναδέλφου Υφυπουργού Εσωτερικών από την Δημοκρατία της Σερβίας, που μας κάνει την τιμή να συμμετέχει στις εργασίες. Θέλω να πω ότι είναι επίσης εξαιρετική τιμή που είναι κοντά μας πρέσβης, που είναι κοντά μας η αρχηγή των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κοντά μας βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μας τιμούν με την παρουσία τους, που είναι κοντά μας ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία πραγματικά είναι εγνωσμένης ικανότητας, διαθέτουν εξαιρετικές επιστημονικές γνώσεις, αλλά πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα έχουν αποδεδειγμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα. Και αυτό το λέω και για τους προερχομένους από τις ένοπλες δυνάμεις και για τους προερχομένους από την ελληνική αστυνομία και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας που είναι παρόντες. Και θέλω επίσης να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η παρουσία σε αυτή την αίθουσα στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών, που έχουν την άμεση ευθύνη για τα θέματα εξοπλισμών και αμυντικής βιομηχανίας, όπως επίσης και εκπροσώπων και επικεφαλής από πολύ σημαντικές μονάδες της ελληνικής αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας. Κυρίες και κύριοι, περνάμε ομολογουμένως μία από τις δυσκολότερες στιγμές στην ιστορία του τόπου από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Αυτό που τρομάζει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης είναι πως γεγονότα που πριν ίσως από ένα-δύο χρόνια ή πριν από λίγους μήνες θεωρούσαμε ότι δεν πρόκειται να συμβούν, συμβαίνουν. Και μάλιστα συμβαίνουν με τη μορφή καταιγίδας, ηθίελας, και δημιουργούν τέτοιου είδους σαρώσεις στην καθημερινότητά μας που είναι φυσικό να προκαλούν ανακλαστικά φόβου στο μέσο πολίτη και στην κοινή γνώμη. Τον τελευταίο καιρό, πολύ δικαιολογημένα, συζητάμε για την οικονομία. Και θα λέγαμε ότι η οικονομία πια στη ζωή μας έχει γίνει το παν. Η ίδια η καθημερινότητά μας, οι προσωπικές και οικογενειακές μας σχέσεις, η επαγγελματική μας δραστηριότητα, το μέλλον της οικογένειάς μας και των παιδιών μας. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις εξελίξεις στην οικονομία, όπου έχουμε την τύχη, την ατυχία, να ζούμε με τέτοιο τρόπο έντονο και ορισμένες φορές οδυνηρό την παγκοσμιοποίηση των αγορών, ώστε
κάποιο γεγονός που συμβαίνει, ας πούμε, στις αγορές της ΑΠΟ Ανατολής να επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας, ακόμη και στη μικροκλίμακα του απλού εργαζομένου, του απλού ανθρώπου. Έλεγα πριν ότι υπάρχει ένα αγαθό το οποίο κατά τη γνώμη μου προηγείται και αυτής της οικονομίας. Χωρίς να παραβλέπω, όπως είπα πριν, την καθοριστική σημασία για τη ζωή μας, επίπτωση των εξελίξεων στο πεδίο της οικονομίας. Αλλά υπάρχει ένα αγαθό το οποίο υπέρκειται, προηγείται της οικονομίας. Ποιο είναι αυτό? Το αγαθό της εθνικής, εσωτερικής και ατομικής ασφάλειας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στο χώρο της Ευρώπης, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τη λήξη του οδυνηρού ελληνικού εμφυλίου πολέμου, κατά τον οποίο άσπονδοι φίλοι και εχθροί μας έβαλαν Έλληνες να απειλούμε και να φωνεύουμε Έλληνες. Μετά λοιπόν από αυτά τα ματωμένα και δύσκολα χρόνια, καθώς οι γενιές διαδεχόντουσαν η μία την άλλη, είχαμε περίπου θεωρήσει ότι το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας είναι απολύτως κατοχυρωμένο, δεν αμφισβητείται, αποτελούμε και θα συνεχίσουμε να αποτελούμε εκλεκτά μέλη του σκληρού πυρήνα διεθνών συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Μετέχουμε στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας και ο ελληνικός λαός αυτή την περίοδο κάνει πολύ μεγάλες θυσίες για να διατηρήσουμε αυτή την έννοια της συμμετοχής. Και θα το διατηρήσουμε όσο και να ακούγονται περίεργες φωνές περί του αντιθέτου. Αλλά, όπως είπα, θεωρούσαμε δεδομένο ότι περίπου τα θέματα ασφαλείας, αν εξαιρέσει κανείς κανένα δίστροπο γείτονα, που περίπου το ξέρουμε όλοι, ότι τα θέματα ασφαλείας περίπου έχουν μπει σε έναν δρόμο. Οι τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό πεδίο, που αφορούν και την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος ελληνικό, αποδεικνύουν ότι αυτή η κοσμογονία που συντελείται στα θέματα της οικονομίας έχει τεράστιες επιπτώσεις και στο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό πεδίο. Πλέον, και αυτός που θεωρείται εξαιρετικά δύσπιστος ή εξαιρετικά συντηρητικός, αντιλαμβάνεται πως όλο αυτό το τεράστιο παιχνίδι με την οικονομία και τις αγορές, όλες αυτές οι ραγδαίες ανατροπές που συντελούνται στο πεδίο των οικονομικών εξελίξεων και των οικονομικών μεγεθών και έχουν άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις, έχουν όμως και τεράστιες επιπτώσεις σε θέματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής. Κάτω λοιπόν από αυτά τα δεδομένα, καλούμεθα στην Ελλάδα να αναβαθμίσουμε το λιγότερο την προσοχή μας σε θέματα εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Καλούμεθα να ανασχεδιάσουμε προτεραιότητες και διαδικασίες, καλούμεθα να αλλάξουμε δομές, καλούμεθα να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας και τους σχεδιασμούς μας στα δεδομένα και τα ζητούμενα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση. Γιατί ένα είναι βέβαιον και πρέπει να είναι βέβαιον, ότι σε εποχές βαθύτατης οικονομικής και επιτρέψτε μου να πω και κοινωνικής κρίσης, είμαστε υποχρεωμένοι ως ελληνική πολιτεία να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε τα υπέρτατα αγαθά της εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε Ελληνίδα. Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το 2009 ήταν 6,5 δις. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά την τρέχουσα χρονιά θα κυμανθεί στα επίπεδα των 3,2 δις. Καλωσορίζω στην τροφιά μας και τον συνάδελφο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας.
Από τα 6,5 δις λοιπόν του 2009, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι στα 3,2 δις. Περικοπές που ξεπερνούν το 57%. Δεν έχω κανένα δισταγμό να σας πω ότι αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έβγαινε μπροστά και αν η κυβέρνηση δεν αποφάσισε τις συγκεκριμένες περικοπές, η Ελλάδα θα είχε με την ακρίβεια φυσικού φαινομένου χρεοκοπήσει. Και μία χώρα που χρεοκοπεί οριστικά, αμετάκλητα και τελεσίδικα, δεν έχει ούτε εθνική και κοινωνική συνοχή και δεν έχει ούτε ένοπλες δυνάμεις. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασίας, ιστορική σημασίας, η συμβολή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος, στη διαδικασία εθνικής σωτηρίας και εθνικής ανασυγκρότησης. Και η συμβολή τους αυτή την περίοδο προσδιορίζεται από το τεράστιο βάρος που ανέλαβαν στους ώμους τους όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπέστησαν αυτές τις οδυνηρές περικοπές, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ο χώρος των αποστράτων των ενόπλων δυνάμεων με τον οποίο μας συνδέει ομφάλιος λόρος, ακατάλυτος ομφάλιος λόρος. Είναι μέλη της μεγάλης στρατιωτικής οικογένειας των ενόπλων δυνάμεων και οι απόστρατοί μας. Επαναλαμβάνω, επειδή ακούγονται πολλές εύκολες φωνές τον τελευταίο καιρό και ξέρετε, η χώρα δεν χρειάζεται φωνές, ούτε συναισθηματικές εκρήξεις, ούτε εκρήξεις του θυμικού. Αυτά είναι εύκολα για τον καθένα μας. Τα εύκολα λόγια, ο λαϊκισμός, η ανέξοδη ρητορία, αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα να τα κάνουμε όλοι. Η χώρα δεν πρόκειται να σωθεί με τέτοια. Η χώρα θα σωθεί και είναι σε αυτή τη διαδικασία εθνικής σωτηρίας και εθνικής ανασυγκρότησης και ανάταξης, θα σωθεί με ορθολογισμό, θα σωθεί από πολιτικούς όπως ο Αντώνης Σαμαράς που παίρνουν το κόστος και προχωρούν μπροστά και διανύουν δύσκολες μοναχικές και ανηφορικές διαδρομές. Και θα σωθεί από συνθέσεις κοινωνικές και πολιτικές όπως αυτές που επιχειρούν οι τρεις αρχηγοί, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, μέσα από τις οποίες συνθέσεις αναδεικνύεται αυτή η προσπάθεια εθνικής σωτηρίας και ανασυγκρότησης. Αυτό που επιτρέψτε μου να πω πρέπει να θεωρηθεί κατόρθωμα και είναι προς τιμήν των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είναι ότι με προϋπολογισμούς που κόπηκαν κατά 57% διατηρούν υψηλά το αξιόμαχο, διατηρούν την επιχειρησιακή ετοιμότητά τους, διατηρούν υψηλά το φρόνημα και αποτελούν σήμερα τον βασικό μηχανισμό, τον βασικό πυλώνα της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία, το σεβασμό της εθνικής ακεραιότητος, της εθνικής ανεξαρτησίας, το σεβασμό των συνόρων της ελληνικής δημοκρατίας. Έχω πει και θα επαναλάβω ότι πέρα από τα εύκολα λόγια του πολιτικού ή του κοινοβουλευτικού άμβονα, αξίζουν συγχαρητήρια και αξίζει δημόσιος έπαινος από όλο τον ελληνικό λαό προς τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, που για μία ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι με το ιστορικό βάρος που παίρνουν στους ώμους τους, συμβάλλουν κατά τον πλέον καθοριστικό και αποφασιστικό τρόπο στη σωτηρία της χώρας. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μ' αρέσει να κρύβω τα λόγια μου, η πρόσφατη περιπέτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας των αδελφών μας Ελλήνων της Κύπρου, γιατί είμαστε Ελλαδίτες Έλληνες και Κύπριοι Έλληνες, όπως και Έλληνες της Διασποράς, απέδειξε τι. Απέδειξε ότι οι δύσκολες εποχές που ζούμε, οι εποχές κατά τις οποίες οι λαοί βρίσκονται ανάμεσα σε συμπληγάδες και απειλεί να τους αλέσει η κρεατομηχανή, απειλούν να τους αλέσουν οι μιλόπετρες, οι εποχές αυτές δεν είναι ούτε για εύκολα όχι, δεν είναι ούτε, όπως είπα πριν, για συναισθηματικές εκρήξεις και κραυγές που δεν έχουν σχέση
με τη λογική, με το ρεαλισμό, με την αποφασιστικότητα, μέσω των οποίων μπορούν να γεννηθούν πραγματικά και ευεργετικά για τον ελληνισμό αποτελέσματα. Η κυπριακή περιπέτεια μας διδάσκει πολλά. Και πρέπει να μας κάνει σοβαρότερους, πιο σόφρονες, πιο συγκροτημένους και πιο σοβαρούς στη διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς και πρωτόγνωρης κρίσης την οποία περνάμε και της οποίας τα αποτελέσματα υφιστάμεθα με πρωτοφανείς οδύνες για τον ελληνικό λαό. Πρέπει όμως αυτές οι οδύνες να μην πάνε χαμένες. Αυτές οι θυσίες του λαού μας να μην πάνε χαμένες. Να πιάσουν τόπο. Και θα πιάσουν τόπο αν συνεχίσουμε σε αυτή τη δύσκολη και ανηφορική πορεία. Διότι η ελεύθερη πτώση της χώρας με το κεφάλι προς τα κάτω χωρίς προστατευτικό δίχτυ έχει ανακοπεί. Η χώρα σταθεροποιείται μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες και σιγά σιγά είμαι βέβαιος ότι από τα τέλη του 13, αρχές του 14, τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης θα αρχίσουν να φαίνονται. Μην έχουμε αυταπάτες με ανηφορική πορεία δύσκολη και βαριά, η οποία θα συνεχιστεί. Θα είναι όμως ανηφόρα προς τα πάνω, όχι ελεύθερη πτώση προς τα κάτω. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε ένα διεθνές και σε ένα περιφερειακό σκηνικό, στο οποίο τα πάντα μεταβάλλονται. Το διεθνές και περιφερειακό σκηνικό χαρακτηρίζονται από πάρα πολλούς κινδύνους, χαρακτηρίζονται από απόλυτη αστάθεια και ρευστότητα, χαρακτηρίζονται από ραγδαίες ανατροπές. Η Αραβική Άνοιξη, που είναι σε εξέλιξη στη γειτονιά μας, έδειξε ότι μπορεί να εμπεριέχει και κινδύνους φθινοπόρου ή χειμώνα. Για παράδειγμα, χαιρετίζουμε όλοι τον αγώνα του Συριακού λαού για να απαλλαγεί από το δικτατορικό καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ουδής είναι σε θέση να μας πει αν έχει διαμορφωθεί η επόμενη μέρα στη Συρία. Όπως επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι ως Ευρώπη να δούμε πώς θα απομονώσουμε δυνάμεις που έχουν χαρακτήρα ριζοσπαστικού φονταμανταλισμού, τζιχαντιστές, που εμφανίζονται σήμερα στη Συρία, πώς θα απομονώσουμε τέτοιου είδους δυνάμεις από το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε στη χώρα αυτή μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Βλέπουμε την Αίγυπτο σε μία μεταβατική περίοδο. Βλέπουμε το Λίβανο να κλειδωνίζεται από τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και όχι μόνο. Βλέπουμε την Ιορδανία να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε τις επιλογές του Ιράν να δρούν αποσταθεροποιητικά για την σταθερότητα, την ασφάλεια, την ειρήνη και την συνεργασία των λαών στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε μία σειρά από άλλες παραμέτρους να μεταβάλλονται κατά τρόπο που δείχνει ότι πλέουμε σε ύδατα που πολλές φορές είναι μη χαρτογραφημένα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη, μέσα σε αυτό το δύσκολο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, η Ελλάδα, παρά τις οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες της, ακολουθεί βηματισμό σταθερότητας και κάνει επιλογές που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση πλαισίου σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας. Όπως γνωρίζετε, αποκαταστήσαμε στενές σχέσεις αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα στην Ελλάδα. Αλλά ιδεολειψίες και ιδεολογικές αγκυλώσεις
το εμπόδισαν. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί της υπουργικής μου θητείας έκανε τολμηρά άλματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού σε πολύ δύσκολες στιγμές. Σε καμία περίπτωση αυτή η πολιτική δεν θέτει σε κίνδυνο τις παραδοσιακά φιλικές και θερμές σχέσεις της Ελλάδος με τον αραβικό κόσμο. Ίσα-ίσα, η Ελλάδα τώρα έχει ρόλο και στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Διότι η Ελλάδα είναι αποδεχθή από την ευρύτερη γκάμα των λαών και των κρατών στην περιοχή, γιατί όπως γνωρίζετε δεν έχει αποικιοκρατικό παρελθόν που είχαν άλλες χώρες ευρωπαϊκές στην περιοχή αυτή, ή δεν συνδέεται με μνήμες οθωμανικής κατοχής, με τις οποίες συνδέεται η γειτονική μας Τουρκία, που επιχειρεί και εν μέρει έχει πετύχει να αναπτύξει έναν ρόλο στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η γειτονιά μας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εφαρμόζοντας με ρυθμούς ταχύτατους τη στρατιωτική διπλωματία και πάντα με τις εντολές του Πρωθυπουργού και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο των Εξωτερικών υπό τον συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Αβραμόπουλο, αναπτύσσει πρωτοβουλίες κατά τις οποίες η ισχύς, η πολεμική αρετή και η αρτιότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων αποτελούν την αιχμή του διπλωματικού δόρατος, στο επίπεδο πάντα της αμυντικής και στρατιωτικής διπλωματίας. Συνεργαζόμαστε με κράτη του Αραβικού κόλπου, Κατάρ και Εμιράτα. Συνεργαζόμαστε με κράτη της Μέσης Ανατολής, Αίγυπτος, Ιορδανία, ανοίξαμε την πόρτα της Αλγερίας, Ιράκ και ούτω καθεξής. Εκτιμούν πάρα πολύ τα προσόντα και τις δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έρχονται να μάθουν από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Εκπαιδεύουμε πιλότους του Κατάρ. Εκπαιδεύουμε πιλότους των Αραβικών Εμμυράτων. Εκπαιδεύουμε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του νέου Λιβικού στρατού. Επιζητεί τη στενή συνεργασία μας η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου. Ανανεώνουμε τώρα τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μέσα σε μια διαδικασία και προσωπικής φιλίας και πολύ στενής συνεργασίας που έχω αναπτύξει με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, ο οποίος είναι και αρχηγός του ΓΕΘΑ και πρόεδρος του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου της Αιγύπτου, τον στρατηγό Αλ-Σίσι. Καλό είναι να ξέρουμε ότι η αναδίπλωση ή μάλλον η εκ νέου προσέγγιση του κράτους του Κατάρ προς την ελληνική δημοκρατία έχει και ένα σημαντικό στοιχείο, ένα σημαντικό μοχλό που αφορά τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν θα είχε γίνει τόσο θερμή και πιστεύω με τόσο θετικά αποτελέσματα που θα φανούν αν το Κατάρ δεν αισθανόταν τόσο ευγνώμων για τις υπηρεσίες που του έχουν προσφέρει οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στο επίπεδο των κοινών ασκήσεων και ιδίως στο επίπεδο της εκπαίδευσης ανώτατων επιτελικών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των τριών κλάδων, κυρίως όμως της αεροπορίας, του κράτους του Κατάρ. Μέσα από αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι προκύπτει κάτι που το πρέπει να το έχουμε προμετωπίδα. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σήμερα δεν είναι τα δημοσιονομικά προβλήματα, η οικονομική στενότητα και ό,τι αυτά συνεπάγονται στο κοινωνικό πεδίο. Είναι μια πολύ οδυνηρή κατάσταση, από την οποία θα μπορέσουμε με προβλήματα, με ανηφόρες, να ξεφύγουμε κάποια στιγμή. Δεν χαρακτηρίζει η δημοσιονομική κρίση την Ελλάδα. Και άλλες χώρες πέρασαν από ένα τέτοιο δύσκολο στάδιο, ανασυγκροτήθηκαν, πέτυχαν να ξεφύγουν από τις συμπληγάδες και στάθηκαν στα πόδια τους. Θα το πετύχουμε κι εμείς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν ορισμένοι. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα και πρέπει να είναι η προμετωπίδα μας και είναι κάτι διαχρονικό, είναι ότι η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης της,
λόγω του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού της χαρακτήρα, είναι μια χώρα κλειδί για το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας και κυρίως μια χώρα κλειδί για το σύστημα ασφάλειας των δυτικών δυνάμεων με τις οποίες επιλέξαμε να είμαστε μαζί και καλά κάναμε, διεκδικώντας πάντα αυτό που μας ανήκει και βάζοντας το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της πατρίδας, μέσα στις διαφορετικές συμμαχίες μας, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Αυτό πρέπει να δώσουμε να το καταλάβουν όλοι. Η Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για τα δυτικά συμφέροντα στην περιοχή. Γι' αυτό και πρέπει να λειτουργεί ως πολιτική γέφυρα που θα φέρνει σε επαφή την Ευρώπη με την ευρύτερη γκάμα των λαών της περιοχής. Και αυτό πρέπει να το προβάλλουμε και να το δουλεύουμε προς κάθε κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο από αυτή την άποψη να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα έχει και πολύ σημαντικές υποδομές αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας. Διαθέτουμε ναυπηγεία τα οποία ως μονάδες υποδομών είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Έχουν αποδείξει δύο ότι είναι σε θέση να κατασκευάζουν πολεμικά πλοία υψηλής τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας βεβαίως τεχνογνωσία από τους Γερμανούς ή από τους Γάλλους. Διαθέτουμε πέραν των μονάδων που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο, κάποιες από αυτές έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, διαθέτουμε και πάρα πολύ σημαντικές μονάδες ιδιωτικής αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι κάποιες από τις μονάδες αυτές, όχι κυρίως λόγω ευθύνης δικής τους, αλλά λόγω ευθύνης του κράτους στο παρελθόν, είχαν κακοσυνηθίσει να περιμένουν τα πάντα από τους φουσκωμένους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η ιστορία αυτή τελείωσε. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι την εγχώρια αμυντική και στρατιωτική βιομηχανία και μιλάω για τον κρατικό, αλλά μιλάω κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλω αυτό να υπογραμμίσω, να αποκτήσει αυτός ο τομέας την εξωστρέφεια που πρέπει. Καταρχήν πρέπει αυτός ο τομέας να αποενοχοποιηθεί και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και από εκεί και πέρα να τον βοηθήσουμε να αποκτήσει την εξωστρέφεια που πρέπει και που έχουμε ανάγκη. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Πρέπει βεβαίως πρώτα αυτός ο τομέας να ομονοήσει, να πάψει να κυνηγά ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ μικρά τα μεγέθη για να έχουμε μικρούς επιχειρηματικούς εμφυλίους πολέμους. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Για να μπει το κράτος μπροστά, και εγώ θα το κάνω, και να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να πουλήσουμε προϊόντα μας, γιατί όχι και με συμπαραγωγές και με ξένους κολοσσούς, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά και πολλοί από εσάς το έχετε αποδείξει στις τέσσερις άκρες της γης. Θέλω να σας πω ότι εάν βρεθεί αυτή η διαδικασία, που είναι εύκολο να βρεθεί, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω, δεν θα διστάσω να καλώ ομάδες ελληνικών εταιριών, ιδιωτικών εταιριών, αμυντικής στρατιωτικής βιομηχανίας και υπηρεσιών, να τις καλώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να καλώ πρέσβεις ενδιαφερομένων χωρών και να γίνεται η παρουσία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα αναλάβουμε και τέτοιες πρωτοβουλίες, άμεσα, τώρα. Αρκεί, όπως σας είπα, να σταματήσουν οι μικροί εμφύλοι πόλεμοι του χώρου, ο χώρος να αποενοχοποιηθεί και σε αυτό είμαι έτοιμος να συμβάλλω άμεσα και αποφασιστικά, να σχεδιάζουμε την εξόρμησή μας προς τα έξω και πάντα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών να μπούμε μπροστά, να τραβήξουμε κουπί και να πετύχουμε να προβάλλουμε προϊόντα και να πουλήσουμε προϊόντα στα οποία ναι, μπορεί και ξέρω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο.
Άλλωστε, δεν ήρθαμε προκατασκευασμένες ομιλίες. Είχα διατυπώσει ορισμένες σκέψεις και είχα καταγράψει ορισμένους τίτλους από αυτά που ήθελα να σας πω. Θα επαναλάβω ότι το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας προηγείται και αυτής της οικονομίας. Θα τονίσω ότι χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει αυτό το αγαθό, δεν μπορεί καν να λειτουργήσει η οικονομία. Ποιος θα πάει να επενδύσει κάπου που δεν θεωρεί ότι η εθνική και η εσωτερική ασφάλεια είναι καταστάσεις εξασφαλισμένες, είναι αγαθά εξασφαλισμένα. Μπορεί να λειτουργήσει ο τουρισμός ή άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως το εμπόριο, σε χώρες που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Η συζήτηση, νομίζω ότι ορθώς ανοίγει τώρα στην Ελλάδα, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι τι χρωστάμε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και χρωστάμε πολλά. Σας διαβεβαιώνω ότι η πατρίδα και η κυβέρνηση έχουν συνείδηση για αυτά που οφείλει η πατρίδα στις ένοπλες δυνάμεις και από τις πρώτες στιγμές της ανάκαμψης τα οφειλόμενα θα αποδοθούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος της λύσης είναι μονόδρομος. Από διάφορες πλευρές ακούω φωνές που μπορεί να έχουν ένα ορμητήριο θυμικό ή συναισθηματικό και να το αντιληφθώ, αλλά λύσεις δεν υποδεικνύουν. Η κυπριακή δραματική περιπέτεια μας έχει διδάξει πολλά και πρέπει να μας κάνει ακόμη σοβαρότερους και πιο σόφρονες. Και επιτρέψτε μου να διατυπώσω δημόσια τη συγκρατημένη αισιοδοξία μου ότι αν κρατήσουμε την εθνική και την κοινωνική μας συνοχή, αν βαδίσουμε πιο γρήγορα προς τις προτεραιότητες που ορθά έχει σχεδιάσει και χαράξει ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση, θα βγούμε γρήγορα στο ξέφωτο. Θέλω λοιπόν να συνεργαστούμε όλοι, ώστε η ελληνική αμυντική και στρατιωτική βιομηχανία να παίξει το ρόλο που της αρμόζει. Μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αρκεί να αποφασίσουμε ότι οι κακές στιγμές και ο κακός εαυτός του παρελθόντος πρέπει να είναι στοιχεία καταχωνιασμένα, περιθωριοποιημένα, να αναδείξουμε τα θετικά μας, να αναδείξουμε τις ανταγωνιστικές μας δυνατότητες και να τραβήξουμε μπροστά. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να απολογηθώ που σας κούρασα και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πως αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα ύστερα από την απόλυτα περιεκτική σας ομιλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλουμε την ηθική σας συμπαράσταση εκ μέρους των διοργανωτών για να μπορέσουμε αυτή την εκδήλωση να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη και να γίνει ακόμα πιο σημαντική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και θέλω να παρακαλέσω τον πρόεδρο του ΚΕΜΕΑ, τον καθηγητή τον κύριο Τσινισιζέλη, να έχει το βήμα και να παρουσιάσει την ομάδα του. Κύριε καθηγητά.